Οι σκουριασμένοι άξονες του Κυπριακού άρχισαν ξανά να κινούνται με την νίκη του εκλεκτού της Άγκυρας Ερσίν Τατάρ στα κατεχόμενα. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν οι μηχανές κινηθούν προς τα μπροστά ή το πιθανότερο προς τα πίσω. Με τις δηλώσεις του φαίνεται ότι είναι πρότιμος να προσέλθει στο διάλογο. Η κοινωνική μου συνάντηση με τον Νίκο Αναστασιάδη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση προγραμματίζεται για το τέλος του μήνα είτε στην οικία της ειδικής αντιπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών Ελίζαπεθ Σπέχαρ είτε σε χώρο εντός της νεκρής ζώνης. Νωρίτερα, ο Τατάρ θα μεταβεί στην Άγκυρα για να συναντηθεί με τον άνθρωπο που τον βοήθησε όσο κανείς άλλος στην νίκη του, τον Ταΐπ Ερντογάν. Θέλω να γίνω η φωνή των Τουρκοκυπρίων στο εξωτερικό και γι' αυτό σκοπεύω να κάνω πολλά ταξίδια. Ζήτησα βοήθεια γι' αυτό από τον Ταΐπ Ερντογάν. Του είπα να μου ανοίξει την πόρτα. Ο Τατάρ επανέλαβε πως πρέπει να συζητηθούν και άλλα μοντέλα λύσης εκτός από την Ομοσπονδία, ενώ αναφέρθηκε και στην τηλεφωνική του συνομιλία με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Με είπε Ερσίν και εγώ θα τον λέω Νίκο. Δεν έχω πρόβλημα μαζί του. Άλλωστε, ξέρουν ποια είναι η θέση μας στο Κυπριακό. Η κατάσταση από το Κραν Μοντανά έχει αλλάξει. Το θέμα είναι να το εξηγήσουμε αυτό και στη διεθνή κοινότητα. Παρά την ψυχρολουσία της νίκης Τατάρ, ο διεθνής παράγοντας προσπαθεί να διατηρήσει το κλίμα ζεστό. Μια λύση στο Κυπριακό θα ήταν προς όφελος της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε έτοιμοι να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο στη στήριξη αυτών των διαπραγματεύσεων. Σκεπτικισμός από τις εξελίξεις στα Ηνωμένα Έθνη με τον Αντώνιο Κουτέρας να επαναλαμβάνει πάντως ετοιμότητα για τη σύγκληση διάσκεψης. Ο Γενικός Γραμματέας έχει σημειώσει την εκλογή του κύριου Ερσίν Τατάρ ως τουρκοκύπριου ηγέτη. Παραμένει δεσμευμένος να υποστηρίξει και τις δύο πλευρές στην αναζωογόνηση της πολιτικής διαδικασίας και να διερευνήσει τη δυνατότητα σύγκλησης μιας άτυπης συνάντησης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών 5-1 στο κατάλληλο στάδιο. Υπογραμμίζοντας εκ νέου τη σημασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.